Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube. Παπά, παιδιά! Στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε και πάλι στην καριέρα μας στην προπονητική με τον Παναθηναϊκό. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε κλείσει τις μεταγραφές, είχαμε δει τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ομάδα. Τρεις παίχτες έχουμε φέρει στην ομάδα καινούριους. Τους δύο τους είδαμε να παίζουν και όλο τον τρίτο θα τον δούμε λογικά σήμερα να παίζει τα πρώτα του παιχνίδια με την ομάδα για να κρίνουμε αν είναι καλή ή όχι αυτή η καινούρια μεταγραφή. Πριν όμως πάμε να δούμε το παιχνίδι μας και να μπούμε κατευθείαν στο παιχνίδι μας να δούμε τι παιχνίδια θα παίξουμε σήμερα, πώς θα πάμε, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι από το χορηγό του βίντεο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και αφού είδαμε αυτό το μικρό βιντεάκι, μπορείτε κάτω στην περιγραφή να τσεκάρετε το link που έχω για να παίρνετε κι εσείς την έκπτωση σε αυτά τα παιχνίδια. Για να βρείτε κι εσείς πιο φθηνά παιχνίδια, μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα και PSN κάρτες για να βάλετε στο PlayStation σας, για να έχετε και ένα όφελος από άλλα παιχνίδια που θέλετε να αγοράσετε εκεί πέρα. Έχει και για Fortnite, έχει και για διάφορα άλλα παιχνίδια, έχει και για FIFA να πούμε coins. Έχει πολλά πράγματα, τσεκάρετε τα, είναι όλα κάτω στην περιγραφή και μην ξεχνάτε με το όνομα Step Up Gaming στο τέλος της αγοράς σας παίρνετε μια έκπτωση 3% επιπλέον στην ήδη έκπτωση που έχετε πάρει από τα παιχνίδια και τη φθηνότερη τιμή που έχετε βρει. Είναι αξιόπιστο site με πάνω από 20.000 παιχνίδια, οπότε μπορείτε να το τσεκάρετε. Αυτά λοιπόν για το χορηγό. Πάμε να περάσουμε λίγο και στο παιχνίδι μας. Είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι κάναμε τις μεταγραφές. Είπαμε ότι πήραμε τρεις παίχτες. Συγγνώμη, να τους δούμε λίγο εδώ πέρα στη διαχείριση ομάδας, στο πλάνο παιχνιδιού που νομίζω το έχουμε και έτοιμο. Έχουμε πάρει εδώ πέρα τον Γκουσμάν αυτόν, έχουμε πάρει τον δεύτερο Γκουσμάν εδώ. Έχουμε πάρει και τον Λέο Γκόμες για το κέντρο μας, ο οποίος μπορεί να παίζει εδώ πέρα να βοηθάει την ομάδα. Θα τον τσεκάρουμε σήμερα. Άλλη μεταγραφή δεν έγινε. Της τελευταίας στιγμής ήταν και ο Λέο Γκόμες, γιατί θέλαμε έτσι για μια αλλαγή για τα τυπικά, για Κουρμπέλη και Αλεξανδρόπουλο, μην τραυματιστούν. Σήμερα το πρόγραμμα έχει κύπελο με Αστέρα Τρίπολης, πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε εμείς εδώ πέρα σε σχέση με την καριέρα με τον ποδοσφαιριστή Europa League ή κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οπότε θα πάμε να δούμε περισσότερα ματσάκια εδώ, στο πρωτάθλημα. Για το λόγο αυτό θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας κανονικά με τον Πανετολικό εδώ. Δεν θα παίξουμε με Απόλλων Σμύρνης. Θα πάμε να παίξουμε εκτός έδρας με Αστέρα, που είχαμε χάσει, να θυμίσω, από Αστέρα Τρίπολης στην πρώτη μας ομάδα. Η κλήρωση δεν ήταν καθόλου ευγενική. Και να πάμε και στην έδρα μας μετά να δούμε το δεύτερο αγώνα. Θα καταφέρουμε να περάσουμε, να κυνηγήσουμε έναν στόχο ακόμα. Στο βαθμολογικό πίνακα βλέπετε ότι πάμε καλά. Είμαστε στην τρίτη θέση. Έχω θέσει σαν στόχο την πεντάδα για την πρώτη χρονιά με τον Παναθηναϊκό, μιας και δεν έχει καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός και ο Αστέρας πάντα είχαν καλύτερη ομάδα και το βλέπαμε και στις καριέρες με τον Αστέρα Τρίπολης ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ δυνατός και ψηλά. Η ΑΕΚ φέτος και ο ΠΑΣ Γιάννη να πάνε καλά και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης μονίμως είναι τελευταίος σε όλες μας τις καριέρες, οπότε μόνιμα και κάτω θα είναι. Βλέπετε, με 7 βαθμούς, έχει φάει 23 γκολ. Η χειρότερη ομάδα που υπάρχει σε αυτό το προ μέσα. Όπου και να την έχω παίξει, όπως και να έχει παίξει, είναι η χειρότερη ομάδα. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ελλάδα, μία χρονιά θα κάνει και καλή ο Άρης, μόνο όταν είμαστε εμείς εκεί. Τέλος πάντων, αν μην τα θυμόμαστε αυτά και στεναχωριόμαστε, πάμε κατευθείαν στον επόμενο αγώνα να παίξουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Όπως είπαμε, τους παίχτες τους έχουμε δει. Ο Πανετολικός θα είναι με Μελισσά, Αλζιμπό, Μαλή, Σκιαδά, Περέιρα, Λιάβα, Τσιγκάρα, Αρζούρα, Μανού Φούστερ, Ματσόλα και Γιακόλης, πώς λέγεται αυτός. Εμείς με Μπερτρό, Έρχαρτ, Ντίας, Σταφυλίδη, Κονατέ, Κουρμπέλη, Αλεξανδρόπουλο, Μπουζούκη, Κουσμάν, Εμμανουελίδη και Λεϊά. Θα παίξουμε με τα άσπρα εμείς, να έχει μια μεγαλύτερη διαφορά. Όπως είχαμε πει, ήθελα και ένα αριστερό back επιπλέον για περισσότερη αντοχή κτλ. Κυνήγησα ένα συγκεκριμένο, δεν μου ερχότανε. Το καλοκαίρι θα είναι από τις πρώτες θέσεις που θα πάμε να καλύψουμε τα δύο άκρα της άμυνας. Δεν είμαι απόλυτα απογοητευμένος. Είμαι μια χαρά με τους παίχτες που έχω. Αλλά μια βελτίωση έτσι λίγο από την άμυνα πρέπει να ξεκινήσει. Όπως και έναν επίσης κεντρικό αμυντικό, γιατί και ο Έρχαρτ μου έχει κάνει πολλά νερά. Τον Ντίας δεν τον αλλάζω, είναι το πουλέν μου. Τον έφερα από την Αστέρα Τρίπολης. Επιθετικά καλά τα πάμε. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω ότι η ομάδα σε γενικές γραμμές είναι αρκετά κομπλέ. Μίτσο, κατευθείαν ξεκινήσαμε. Πολύ δυνατά ξεκίνησαν αυτοί να μιλάνε, να φωνάζουν, ναι, δεν πάβει. Έτσι, μπράβο, συγχάστε λίγο. Ξεκινάμε αρκετά καλά το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο δεκάλεπτο, ας το πω έτσι.
Ο Πανετολικός, ο οποίος παίζει με κανονική διάταξη, αλλά δεν μας ξεκίνησε έτσι με απειλή. Ξεκίνησε λίγο πιο πίσω κλεισμένος. Το παιχνίδι μας το ξέρουμε όμως. Θα προσπαθήσουμε εδώ πέρα να βγούμε με σεντρούλες από τα πλάγια. Κατά λάθος έφυγε η μπάλα τα πόδια τους, ρε φίλε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ευτυχώς παίζει αρκετά πίσω ο Πανετολικός και δεν πιέζει πολύ μπροστά για να κάνουμε λάθη στην άμυνα. Οπότε θα μπορέσουμε να παίξουμε λογικά πιο μπροστά στο κέντρο και να πιέσουμε. Έλα βρε Κονατέ. Δεν πειράζει, δικιά μας η μπάλα στο corner, στο πλάγιο, συγγνώμη, στο 16 είμαστε. Ακόμα σουτ δεν έχει γίνει στο μάτς ιδιαίτερο. Βασικά δεν έχει γίνει κανένα μάτς. Κανένα σουτ. Ένα σουτ εδώ πέρα κάναμε έτσι από μακριά. Τεστάρουμε λίγο την αντίληψη. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Αν μπορούμε, αν δεν μπορούμε. Τελικά δεν πήγε καλά, αλλά δεν πειράζει, θα αφήνουμε στην άκρη. Στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα θα κάνουμε αλλαγές. Θα βάλουμε και τον κεντρικό, τον καινούριο που πήραμε να το δοκιμάσουμε. Ποτέ δεν τους βάζω από την αρχή. Να πάρουν παιχνίδια έτσι λίγο σιγά σιγά. Εμμανουελίδη στο τσιτάκι. Καλό σουτάκι κι αυτός. Στο χαμό λίγο. Θα μπορούσε καλύτερο. Γκουσμάν δίνει στο μπουζούκι. Αυτός θα πετάξει απέναντι. Μάλλον θα προσπαθούσε να πετάξει απέναντι για τον Εμμανουελίδη. Λογικό ήταν να βρεθεί ένας μπροστά του, να του κόψει την μπάλα έτσι να τη χάσουμε, να μην βγούμε εμείς μπροστά. Αλλά ευτυχώς δεν κινδυνεύουμε. Το καλό είναι αυτό, ότι ο Πανετολικός δεν προσπαθεί να βγει μπροστά. Με την ανασταλτική της λειτουργία. Μίτσο. Όπα ρε φίλε, όπα ρε φίλε. Όπα ρε φίλε, όπα ρε φίλε, ένα πέναλτι. Δεν είναι δυνατόν. Πώς παίζουν έτσι. Πώς παίζουν έτσι, αν είναι δυνατόν ρε φίλε τώρα. Βγήκαν οι κατσαπιλιάδες μπροστά τελείως, το φάγαμε. Μία φάση ρε φίλε, μία φάση ρε φίλε. Μία φάση ρε φίλε. Πού είναι η άμυνα, δες εδώ. Αν είναι δυνατόν ρε φίλε με τους κατσαπιλιάδες, τα φιλίδιδες. Πάμε για 3 στα 3 ήττα σήμερα. Ρε Μανου... Κάνει τη μακρινή παλιά. Δεν μπορώ. Είμαι σε κακό φεγγάρι αυτή τη στιγμή για να γράφω βίντεο. Να ξέρετε. Ωρε μάλα. Τι κάνουν. Ο άλλος αυτό σταμάτησε, πήγαινε σιγά σιγά για να μην τρέξει την μπάλα πάνω, να μην την προλάβει. Τι θέλω και μιλάω ότι δεν μας κάνουν φάσεις ρε φίλε. Δες εδώ. Δες εδώ. Δες εδώ. Αν είναι δυνατό. Κόκκινη. Κόκκινη. Επίτηδες το έκανε. Έλα ρε, πού σου τα... Στο τέρμα ρε φίλε, στο τέρμα. Στο τέρμα ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, στο τέρμα ρε μπρόκο. Πάμε στο ημίχρονο τώρα να πούμε τραγελαφική. Ναι, δεν μπορεί να φύγει ο Λεϊά από τον αμυντικό. Εννοείται πως ο αμυντικός θα τρέχει ακριβώς την ίδια ταχύτητα με το Λεϊά. Μην βλέπετε τα τρία σουτ. Τα τρία σουτ είναι και τα τρία στο χαμό. Τα δύο στην αρχή πριν φάμε τον κόλλο και το τρίτο ήταν τώρα με τον Κουρμπέλη. Αλλαγή δεν έκανα. Κατευθείαν Χατζηθεοδωρίδης μέσα. Λέω Γκόμες στη θέση του Αλεξανδρόπουλου που μας το παίζει να πούμε θυγμένος και προς τα κάτω. Και ο δεύτερος Γκουσμάν μέσα και φύγαμε. Όταν βγει μπάλα έξω θα γίνουν οι αλλαγές. Κατευθείαν από την αρχή. Βιάστηκα, πάτησα να συνεχίσω και δεν το βγήκα. Δες εδώ, δες εδώ, δες εδώ, δες εδώ.
Τώρα έχω πόση ώρα παίζω έξω από την περιοχή την μπάλα. Δεν μπορώ να βρω ένα παίχτη να κάνει κίνηση. Σωστή. Μία πάσα, ρε Μπουζούκι, συζητήσαμε. Μία πάσα συζητήσαμε, ρε αγόρι μου. Το δικό μου έκανε τάκλινο άλλο. Φάουλ, μωρέ! Πέφτουνε δυο άτομα, τον κλείνουνε, ρε φίλε. Στο 70 φτάσαμε από το ημίχρονο και μετά δεν έχει βγει μπάλα έξω. Δεν έχει βγει μπάλα έξω για να γίνουν οι αλλαγές. Ακόμα δεν έχουν γίνει οι αλλαγές. Έχουν περάσει 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Χωρίς να κάνει φάση η ομάδα, χωρίς να τίποτα, ρε. Απλά γυρνάμε την μπάλα έξω από την περιοχή. Τι κάνεις, ρε μαλάκα! Τι κάνεις, ρε μαλάκα! Όπω δες. Θα βγει η μπάλα, θα σταματήσει το παιχνίδι μόνο με φάμε γκολ. Αν είναι δυνατόν, περάσουμε μισή ώρα πέρασε το παιχνίδι. 30 λεπτά περάσουμε το παιχνίδι για να βγει μπάλα έξω. Πιέζουν για άλλο ένα γκολ. Έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Δεν θα την προλάβει. Έχουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Μία κεφαλιά. Απίστευτο. Σε αργή κίνηση, ρε φίλε. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Περισσότερο για να διώξει την μπάλα. Έκανε κεφαλιά. Τι κάνουνε, ρε, στην άμυνα, ρε, τι κάνουνε. Δυστυχώς ήττα. Και μετά έχουμε αστέρα, ε. Χωθείτε, μωρέ. Μία φάση, ρε φίλε, μία φάση. Τέλος πάντων, 1-0. 65% κατοχή. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Πέφτουμε και τέταρτη θέση. Φεύγουν ακόμα πιο μακριά ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Στέρας και Ολυμπιακός, συγγνώμη. Μας περνάει και η ΑΕΚ. Τώρα έχει παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, το οποίο δεν θα το δούμε και θα πάμε να δούμε το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας για τον πρώτο παιχνίδι του κυπέλου. 4-2 τον Απόλλωνα Σμύρνης, ένα χορταστικό παιχνίδι το οποίο πήγε 2-2 και το καταφέραμε να το πάμε 4-2. Γραφείο προπονητή Μαυρομάτης τον θέλει ο Πανετολικός. Ο Μαυρομάτης, ο οποίος έχουμε άλλο αμυντικό, έχουμε Πουγκουρά. Όχι, δεν έχουμε κανένα αμυντικό άλλο, οπότε θα φάει άκυρο. Τον έχουμε δώσει τον Πουγκουρά σε ανταλλαγή, οπότε δεν φεύγει από την ομάδα. Ο Γκουσμάν δεν βρίσκει τη φόρμα που θέλουν οι οπαδοί και γκρινιάζουν. Μάλιστα. Κοίτα να δεις που θα βρει φόρμα τώρα ο Γκουσμάν. Θα βγει έξω ο Μπουζούκης, θα βγει έξω και ο Αλεξανδρόπουλος λίγο να πάρουν παιχνίδια αυτοί στο κύπελο και να δεις τώρα πώς θα πάρουν φόρα. Να δεις πώς θα παίξουν. Και πάμε να παίξουμε με Αστέρα Τρίπολης, πρώτο κύπελο, πρώτο αγώνα κυπέλου. Ο οποίος αστέρας είναι με Ρομέρο, Γκονζάλες, Κουατέγκ, Μπράβο, Μενιέρ, Σάντα Μαρία, Φουλτζίνιο, Νιεκούρου, Σεμέδο, Γκαρσία και Μπαστός. Και εμείς θα είμαστε με Μπερτρό, Έρχαρντ, Ντίας, Σταφυλίδη, Κονατέ, Κουρμπέλη, Λέο Γκόμες, Κουσμάν, Κουσμάν, Εμμανουελίδη και Λεϊά. Μπορείς να το πεις και δίκιο, ρε παιδί μου, είχαμε φτιάξει ο μαδάρα στον Αστέρα Τρίπολης. Θα μπορούσαμε να πάμε καλά, αλλά. Δεν πειράζει. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Κανονικά ξεκινάει ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος έχει παιχταράδες, τους οποίους τους φέραμε χωρίς να τους ξέρουμε τους περισσότερους. Βέβαια, περισσότεροι είναι ονόματα, αν κάτσεις και τους ψάξεις λίγο στην πραγματικότητα. Πρώτο σούτ έγινε εδώ πέρα, έτσι αναγνωριστικό, σε αυτή τη φάση. Δεν έδωσε φάουλ. Εννοείται, αφού ακούμπησε μπάλα κάπου. Το ότι ήρθε από πίσω με τάκλινγκ και έπεσε έτσι δεν είναι φάουλ αυτό. Όπω μαλάκα, μεταξύ του χτυπιούνται αυτοί, ρε. Και διαμαρτυρήθηκε ο άλλος γιατί έγινε φάουλ. Τι παιχνίδι είναι αυτό, μαλάκα. Διαμαρτυρήθηκε ο δικός μου γιατί δεν έκατσε τάκλινγκ ο δικός του.
Θέλουμε παρτενέρ του Ντίας πιο γρήγορο, δεν γίνεται. Ακόμα κρατάμε, αλλά σας είπα, μια φάση είναι, οπότε δεν μιλάμε. Αφήνουμε. Προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο το κέντρο, να κρατήσουμε λίγο την μπάλα. Παιχνίδι κατοχής προσπαθούμε να κάνουμε. Τι βλέπουν τα ματάκια μου σήμερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, να ξέρετε. Δηλαδή, είμαστε λίγο πιεσμένοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κίνηση στο τελευταίο μισό του γηπέδου, στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου. Έξω από την περιοχή του Αστέρα Τρίπολης δεν μπορούμε να κάνουμε φάσεις. Το ίδιο συνέβαινε και με το Πανετολικό. Έλα ρε! Καλή ήταν εδώ πέρα η σέντρα. Θα μπορούσε να περάσει, αλλά Σέρχιο Ρομέρο είσαι. Την έπιασε, λογικό. Καλό σουτάκι, καλή σέντρα εδώ. Αν και πήγε λίγο λάθος, δεν έπρεπε να πάει έτσι. Βγήκε η σέντρα, βγήκε η φάση. Δεν πειράζει, ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Ας κάνουμε τα στραβά μάτια. Και έχει ο Θεός. Πόσα τάκλιν κάνανε σε μια φάση, ρε φίλε, πόσα τάκλιν. Κοίτα να δεις, κρατάμε το 0-0 στην αρχή. Στο πρώτο ημίχρονο κρατάμε το 0. Καλά πάει αυτό. Αν σκεφτούμε ότι είναι κύπελο και έχουμε δύο ματσάκια. Γιατί τόσο ψηλά ρε φίλε. Πήγαν τον εθνιδιάσου στη γωνία του, αλλά γιατί τόσο κλειστή, γιατί τόσο ψηλά. Μόνο οι κεντρικοί μου αμυντικοί έχουν αντοχή, και αυτός εδώ πέρα ο Γκόμες. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι. Καλή φάση, πολύ, πολύ ωραίο τετατέτ. Σίγουρα οι φίλοι της ομάδας εδώ ελπίζουν να βγει κάτι καλό από αυτό το κόρνερ. Και κάνει το σουτ. Κόντραρε και πήγαινε μέσα ρε. Κόντραρε και πήγαινε μέσα. Δεν το περιμένανε. Δεν το περιμένανε καθόλου. Δεν ήταν το αριστερό του, αλλά είπα θα τον ευθυντιάσω. Δεν γίνεται. Πιέσαμε τώρα στο τέλος εδώ πέρα 3-4 σουτάκια πολύ δυνατά. Καλά πήγε. Για πρώτο παιχνίδι με μία φάση να έχουμε φάει μόνο. Το δεχόμαστε. Κρατήσαμε γερά. Δεν είναι καμία σχέση το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Βασικά το ίδιο είναι. Εμείς έχουμε την μπάλα. Κάνουμε τις πάσεις εδώ πέρα τις αλλαγές. Την μπάλα ρε. Πώς την έκοψε εκεί πέρα ρε. Πώς δεν την έκοψε, πώς την πέρασε, έλα τώρα. Μας τρελάνουνε. Ραούλ Γκαρσία προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Τσεντράριο Σάμου Καστιγέφ. Ω, Μίτσο. Καλώδιος. Τώρα βγήκαν αυτοί μπροστά επιθετικά, ρε. Το γύρισαν επιθετικά, κατεβήκαν όλοι μπροστά, τελείωσε. Τώρα αυτό ήταν, τελείωσε. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Πώς δεν πέρασε εκεί η μπάλα. Πώς τη σταμάτησε με το ποδαράκι του εκεί κάτω, έλεος. Πέντε παίχτες είναι, μάγκες. Πέντε παίχτες είναι ρε φίλε, όλοι από εδώ πάνω του. Ακόμα, περιμένουμε. Αλλά από την απέναντι πλευρά δεν είναι άδειο το γήπεδο, έχουν άλλους πόσους παίχτες. Πάμε λίγο ρε Μανουιλίδη. Τι σουτ, πώς πήγε έτσι μέσα. Παναγιά μου. Τους κουφάναμε. Ευτυχώς το σουτ πήγε ευθεία. Πολύ καλός, πολύ καλός. Και ναι, σε αυτό το μάτς παίξαμε σοβαρά, όχι σε το προηγούμενο. Τώρα πάμε να κρατήσουμε μάγκες. Πολύ καλή προσπάθεια. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουμε. Φαουλ! Τι λέει ρε φίλε, τι λέει ρε φίλε τώρα. Το τζιπάει την μπάλα. Και πάνω που πάει να σουτάρει, ξαφνικά έρχεται ο άλλος. Αυτό δεν είναι φάουλ ρε φίλε, άλλα τα δίνουνε φάουλ.
Αν είναι δυνατόν. Πάνω που έβγαινε ο Ρομέρο, ρε φίλα, το μπουμπούνα εκεί πέρα το ξεφτύλαγε. Ουι! Παναγιά μου, θα σκοτωθούμε. Ποιος είναι αυτός? Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Δίας. Μπράβο Δίας, μπράβο, μπράβο. Πεχτούρα. Στο 70 έχουμε φτάσει, κάτσε να κάνουμε καμιά αλλαγή κι εμείς. Διαμαρτύρονταν οι οπαδοί για τον Γκουσμάν. Γκουσμάν μια χαρά της μας έπαιξε σήμερα. Εντάξει, μπορεί να μην έβαλε το τέτα τέτα, αλλά μια χαρά μπαλίτσα μας έπαιξε. Με τον Μπουζούκι δεν είχαμε τα ίδια θέματα. Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος. Συνέχισε ρε Μανουελίδη. Ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Αυτό έλειπε, τώρα μην το δώσει ρε φίλε. Πω ρε φίλε. Οφ μας τον έβγαλε. Πάνω στην αλλαγή δηλαδή. Ω, πάλι τα ίδια ρε. Πάλι τα ίδια μας έκανε αυτός. Πολύ αυταπάρνηση, κατάφερε να το κόψει. Σαν να συγκρούνται με τείχο. Τι έγινε τώρα, δεν έχουμε τον Χατζη Θεοδωρίδη μέσα. Χατζη Θεοδωρίδης που είναι, δεν μπήκε. Α, μπήκε. Από αποφασιστικότητα. Προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του αντιπτύμου του κεφάλι. Καλό, καλό. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί. Έλα, κρατήσουμε λίγο. Τελείωσε τώρα αυτό βασικά. Απομάκρυνε δύσκολη κατάσταση. Δεν έχουμε θέματα εδώ πέρα. Έληξε. 0-1. Δυνατή εκτός έδρας νίκη. Το καταφέραμε. Δεν περίμενα, η αλήθεια είναι, μετά το μάτς με το Πανετολικό να πάει έτσι το παιχνίδι. Τώρα θα πάμε στον επαναληπτικό μέσα στην έδρα μας να παίξουμε το ίδιο παιχνίδι. Φανσχύπτε έχει στον πάγκο ο Αστέρας. Τώρα το δάμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο δεν το δάμε. Στη θέση μου πήγε ο Φανσχύπτε. Για να δούμε τι έχουμε. Ο Βόλος έχασε από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Πανετολικό. Ο Άρης έχασε από Ολυμπιακό. Εμείς κερδίσαμε τον Αστέρα. Αν περάσουμε στην επόμενη φάση, θα βρούμε Ολυμπιακό λογικά. Οκ. Ντερμπάκια και εκεί πέρα. Και πάμε, είμαστε έτοιμοι κατευθείαν για το δεύτερο αγώνα. Δεν θα μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Χατζηθεοδωρίδης τραυματίστηκε. Μυϊκή φλεγμονή. Το περιμέναμε αυτό. Για να δούμε. Πάμε κατευθείαν. Πάμε κατευθείαν. Να δούμε λίγο το πλάνο παιχνιδιού. Ήρθε ο Γιαννούτσος μέσα στη θέση του Χατζηθεοδωρίδη. Λογικό. Η ομάδα θα παραμείνει έτσι όπως είναι, αν και λίγο κουρασμένη. Θα βάλουμε Χατζηγιοβάνη στη θέση του Γκουσμάν. Θα ξεκινήσω το Γιόβελτ στη θέση του Λεϊά. Να κάνω αλλαγή, αλλά άσε τον Κονατέ μέσα. Θα αφήσω όμως τον Γιαννούτσο γιατί θέλει αλλαγή ο Σταφυλίδης σίγουρα. Κουρμπέλη με Αλεξανδρόπουλο. Εντάξει, οκ, okay, είμαστε. Θα κατεβούμε έτσι όπως είμαστε. Μπερτρό, Έρχαρντ, Δία, Σταφυλίδη, Κονατέ, Κουρμπέλη, Λεο Γκόμες, Γκουσμάν, Χατζηγιοβάνη, Εμμανουιλίδη, Γιόβελτ. Και ο Αστέρας Τρίπολης με Κόμπελ, Τζέισον, Νταμπίτζε, Μπράβο, Μενιέρ, Σάντα Μαρία, Φουλτζίνιο, Νιεκούρ, Πέδρο, Λεόνι, Νούι και Μπαστός. Θα ξαναβάλω τα άσπρα, να υπάρχει μια διαφορά. Παίζουμε στην έδρα μας. Το παιχνίδι το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολές. Σοβαροί κύριοι. Μια φάση όπως με τον Μανουλίδη, ένα τσάκ, να του κουμπώσουμε ένα. Και μετά όλα τα άλλα υπόλοιπα είναι παιχνιδάκια. Πάμε κατευθείαν. Αλλά και γιατί ο αντίπαλος... Ελπίζω να παίξουμε σοβαρά. Ο Αστέρας κατεβαίνει επιθετικά κατευθείαν. Για να προσπαθήσει να μας βάλει γκολάκι. Πρέπει να προσέξουμε λίγο στην άμυνα εμείς. Πρώτη αντεπίδεση με τη μία στο τρίτο λεπτό κατευθείαν γκολ. Πάρτα. Πανηγυρίζουμε κόντρα στην προηγούμενη ομάδα, αλλά πλέον είμαστε με την ομάδα αυτή. Δεν έχουμε τέτοια. Πολύ γρήγορο γκολ. Γκουσμάν, κίνηση που οι οπαδοί κράζουνε. Εγώ εμπιστεύομαι. Μπουζούκης δεν μου έκανε τέτοια πράγματα. Ήταν οι δύο μεταγραφές τώρα. Εδώ πέρα ο Λέο Γκόμες που δίνει την πάσα στον Γκουσμάν. Αυτός με τη μία στον Γιόβελιτς. Και ο Γιόβελιτς κατευθείαν το πλασεδάκι. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Με τη μία. Τώρα για να αποκλειστούμε πρέπει να φάμε δύο γκολ οπωσδήποτε. Αν δεν κάνω λάθος. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Γιατί ακόμα έχουμε πιθανότητες να αποκλειστούμε. Αν και τα πράγματα είναι πιο εύκολα λίγο τώρα. Αχ! Τάκλιν κάνανε εκεί πέρα. Το σουτ πήγε στο παραθυράκι. Εντάξει, Κόμπελ είσαι, αλλά ηρεμήστε λίγο ρε μπρόκια. Κόμπελ, για όσους δεν ξέρουν, και αυτόν τον έχω βγάλει εγώ. Τον έχω αναδείξει. Όλοι τον μάθατε να πούμε εδώ πέρα σε μένα από το Αστέρα.
να πούμε την πικρή αλήθεια, ο οποίος ήταν στο Stuttgart πέρσι, φέτος είναι Dortmund, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Next big thing του γερμανικού τερματοφυλακού τέτοιου κατάσταση. Τερματοφυλακάρα. Να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι κακό. Ο Στέλιος τρομερός σκάουτερ. Αναδεικνύει παίχτες. Τι γίνεται πίσω, μπάζουν αυτοί τώρα. Τι έγινε εδώ πέρα τώρα. Τι, πόσο καλά μπήκα. Πόσο καλά μπήκα. Τίποτα το αξιόλογο. Ο Γιόβελιτς τι έχασε πάλι. Στο 18 κιόλας έχουμε κάνει πόσες φάσεις. Έχουμε την κατοχή γενικότερα νομίζω. Έχουμε κάνει κλασικές φάσεις. Δεν έχουμε δεχτεί ακόμα. Έχουμε βάλει και τον γκολ μας, κύριοι, ωραίοι. Γρήγορα, γρήγορα. Τώρα θα κρατήσω λίγο την μπάλα εδώ πέρα με πασούλες. Ήρεμα. Και μόλις μπορέσουμε να βρούμε, αν μπορέσουμε να βρούμε κάποια φάση, να το καθαρίσουμε. Πάνω στην μπάσα ρε. Πάνω στην μπάσα ρε. Τώρα αυτό δεν ήταν σούτ, ήταν σέντρα, αλλά και έτσι όπως τον πίεσε η σέντρα βγήκε λίγο ανάθεμα. Αλλά τέλος πάντων. Έλα μου. Τους έχω αγχώσει και στην άμυνα με τον Κουσμάν. Κάνει πολύ επιθετικές κινήσεις και μου αρέσει. Δεν είναι σαν τον Μπουζούκι που κάθεται προς τα πίσω. Αυτός είναι μέσα. Μανουελίδη πιο γρήγορη κίνηση ρε αγόρι μου μπροστά. Τι σούτ έκανε, πώς έγινε έτσι το σούτ. Ο Ινούι. Μέσα. Πάμε για το ημίχρονο τώρα. Να το λήξουμε. Να ηρεμήσουμε λίγο. Έτσι, αγχωμένοι σας θέλω. Εν τω μεταξύ στο δεύτερο ημίχρονο αυτοί θα προσπαθήσουν να βγουν και με τέτοιο. Έλα στα φιλίδι μου. Θα προσπαθήσουν να βγουν και full attacking μπροστά. Να ξέρετε γιατί θα ζοριστούν τα πράγματα. Όσο μειώνει το χρόνο θα προσπαθήσουν να βγάλουν και αμυντικό μπροστά. Το φάγαμε πολύ εύκολα βέβαια. Δεν μπόρεσε ποτέ ο Ντιάζ εκεί πέρα να το πιάσει. Αυτός δεν ξέρω τι σουτ κάνει. Λίγο παράξενα σουτ αλλά okay, τα βάζει. 1-1 ημίχρονο 47. Το φάγαμε. Δεν θα έπρεπε σε αυτή τη φάση. Αλλά εντάξει. Οριακά έχουμε την κατοχή. Έχουμε τα σουτάκια, έχουμε τις φάσεις. Θα έχει λίγο πίεση τώρα το παιχνίδι. Πιεστικά θα παίξει ο Αστέρας σίγουρα. Hey! Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να... Δείτε λίγο, Τζέλσον βγήκε μπροστά και έβγαλε και ασίστ. Από πίσω από την πλάτη μας ρε. Φέρανε και Τζέλσον μπροστά τώρα αυτή να ξέρετε. Τελείωσε, αυτό ήταν. Αυτό είναι που σας είπα τώρα. Τώρα ultra attacking είναι ο Αστέρας. Τώρα εδώ πέρα θέλει σοβαρότητα. Παίρνα μωρή ρουφιάνα μπάλα. Τι με τα πόδια την έδιωξε. Βγες πιάστην αρε βλάκα. Αυτός ο Ινούι γιατί κάνει έτσι τέτοια σουτάκια. Ποιος είναι αυτός. Ρε παίχτη ρε. Παίχτη ρε. Τι κάνουνε ρε. Τι κάνουνε. Μου έχουν εδώ πέρα το σκιστομάτι να πούμε. Τι κάνουνε. Αλλάζω παίχτη και δεν μου φέρνει παίχτη. Μαλάκα. Κόκκινη ρε φίλε. Δες πόση ώρα μετά. Ωπα μπρο. Κόκκινη αυτό από πίσω τάκλι. Πού είναι. Ρε Γκουσμάν. Ρε Γκουσμάν αγόρι μου. Στο 65 έχουμε φτάσει. Κάτσε να κάνουμε καμιά αλλαγή. Να βάλουμε κανένα ξεκούραστο μέσα. Για να τους ταράξουμε λίγο με λέει άμεσα. Για να δούμε πώς θα μας πάει έτσι. 25 λεπτάκια μένα στο παιχνίδι να το κρατήσουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να το κρατήσουμε. Περάσει την άμυνα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει. Για να δούμε. Μέχρι
Τι έχασε. Πολύ τρομερή πάσα εδώ πέρα από το Λεϊά. Αυτοφυσία εδώ πέρα θα έλεγα από τον Γιόβελιτς. Τι χάνει. Φάουλ. Φάουλ. Δεύτερο τέταρτο που χάνει. Στο τρίτο καίγεται. Ο Κόμπελ γιατί βγαίνει τόσο πολύ. Συνεχίζουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι Αμερικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και να ρισκάρουν. Έτοιμο για το σουτ. Τρίτο και φαρμακερό. Άμα το χάνει θα τρώγε μπαν. Θα τρώγε μπαν. Θα τρώγε μπαν από το κανάλι. Άμα το χάνει. Εντάξει. Τελείως. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Βγήκαν όλοι μπροστά αυτοί. Ήταν δεδομένο ότι θα έχουμε καινούς χώρους πίσω. Γι' αυτό μπήκε ο Λεϊάς. Ο Λεϊάς ήταν τούμπανος εδώ, μπορούσε να κάνει κινήσεις, ο Μπουζούκης δεν μας βοήθησε τόσο. Να ξέρετε. Με πολύ σωστό timing, μπράβο. Το έδε σωστά ο προπονητής. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Συγχαρητήριά του. Πέτρο Λεόν, αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Εντάξει, τελείως. Κάνουν σουτ αυτοί τώρα, βέρτα. Πιο επιθετικά δεν μπορούν να βγουν αυτοί μπροστά τώρα. Δεν μπορούν να φέρουν και άλλο αμυντικό μπροστά. Με δύο γκολ του Γιόβελιτς το καθαρίζουμε. Κόκκινη ρε μπρο. Κόκκινη ρε μπρο. Δηλαδή εμφαντικά περνάμε νομίζω. Δεν περιμένω ότι θα περάσουμε. Δεν ξέρω τι και πώς. Αλλά δεν είχα πολλές ελπίδες. Τζέλσον. Τζέλσον αμυντικάρα. Αμυντικάρα ο Τζέλσον. Μπράβο. Τι έγινε ρε. Χαμός γίνεται από φάουλ, έτσι από τάκλινγκ. Δεν υπάρχει. Αυτό που συμβαίνει από τα τάκλινγκ δεν υπάρχει. Βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Θα ψάξει για προωθημένου συμπαίκτες. Γίνεται η μακρινή παλιά. Αλλά δεν είναι και τόσο. Έληξη. Στο 45 και 2, στο 90 και 2 τα φάγα τα γκολ σε αυτό το μάτς. Okay. Δεν ήταν τίποτα τυχαίο στο πώς τα φάγα τα γκολ. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι, πάρα πολύ ωραία παίξαμε. Πολύ εντυπωσιακό, έχει πάρα πολλές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Το ευχαριστήθηκα, η αλήθεια είναι και να αποκλειζόμουν το ευχαριστήθηκα. Ο Ολυμπιακός πέρασε τον Άρη στα πέναλτι 7-6. Ωπα ρε, θα μπορούσαμε να έχουμε αρούλι και να είμαστε και καλύτερα. Κοίτα να δεις. Ο ΠΑΟΚ πέρασε τον Πανετολικό, η ΑΕΚ πέρασε τον Βόλο και εμείς περάσαμε τον Αστέρα. Οπότε έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Έλα ρε! Ντέρμπι δικεφάλων και ντέρμπι αιωνίων στα ημιτελικά. Ωπα, Παναγιά μου. Και ο τελικός θα είναι ωραίος άμα περάσουμε γιατί θα έχουμε η ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον. Χατζη Θεοδωρίδης γύρισε. Και κάπου εδώ πέρα θα τελειώσω αυτό το επεισόδιο. Τώρα, επειδή δεν έχουμε Ευρώπη εδώ πέρα. Έχει αρκετά παιχνίδια του πρωταθλήματος, οπότε θα δούμε αρκετά παιχνίδια. Δηλαδή, στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε σίγουρα το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, σίγουρα το Άρης Παναθηναϊκός και θα δούμε και τη Λαμία Παναθηναϊκός. Θα δούμε αυτά τα τρία. Θα περάσω δηλαδή εγώ μόνος μου τον Ιωνικό, θα παίξω Ολυμπιακό και Λαμία, θα περάσουμε το Βόλο, θα παίξουμε και Άρη για να αφήσουμε τα δύο παιχνίδια με Ολυμπιακό για το κύπελο και ή Παζιάννενα ή Όφη. Γιατί σιγά σιγά πάμε και προς το τέλος του πρωταθλήματος, θα τελειώσει το πρωτάθλημα γρήγορα γιατί δεν έχουμε την Ευρώπη. Αλλά δεν μας χαλάει αυτό καθόλου. Οπότε φίλοι μου, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε κάτω στην περιγραφή να τσεκάρετε και για τον καινούριο μας χορηγό και για να υποφεληθείτε κι εσείς από την έκπτωση που δίνουμε στο ΕΝΕΜΠΑ, την επιπλέον έκπτωση, αλλά και τις πιο φθηνές τιμές που θα βρείτε σε παιχνίδια και σε PSN κάρτες, αλλά και σε V-Bucks και οτιδήποτε θέλετε. Εννοείται κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και τα social media, θα βρείτε και άλλα λινκάκια που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να συγκρίνετε και τιμούλες αν θέλετε. Και εννοείται πως μένουμε σταθερά, πατάμε καμπανάκι για να μας έρχονται ειδοποιήσεις και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο εμείς τώρα με ήρεμα παιχνιδάκια όμορφα και ωραία. Αυτά από εμένα, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!